αυτή τη στιγμή η πίεση είναι αισθητή στα φαρμακεία ως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρώτο σημείο επαφής με όλους τους ασθενείς. Έχουμε αυξημένη και αισθητή πίεση σε ό,τι αφορά την ενέργεια των rapid test προς όλους τους πολίτες, αλλά και την πρώτη επαφή που έχουν με όποιο σύμπτωμα και αν εκδηλώσουν. Mm-hmm. Είστε ικανοποιημένος από τα ποσοστά εμβολιασμού γενικότερα? Είμαστε περίπου στο 60% εδώ στο νομό. Το τελευταίο διάστημα και από την προσέλευση του κόσμου στα φαρμακεία για κλείσιμο ραντεβού βλέπουμε μια αισθητή αύξηση ζήτησης για ραντεβού εμβολιασμού. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα θεωρώ, συγκρινόμενοι πάντα με άλλους νομούς ή και άλλες περιοχές και άλλες χώρες. Θεωρούμε ότι ένα καλό ποσοστό για το νομό μας θα πρέπει να αγγίζει το 70%. Mm-hmm. Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε λίγο στον κόσμο τι ισχύει για τους μαθητές και τα τεστ ευρύτερα. Οι μαθητές θα ανοίξει ευρύτερα για όλους τους πολίτες. Ισχύει ότι μέχρι τέλος του έτους δικαιούνται ένα self-test που μπορούν να το προμηθευτούν από όποιο φαρμακείο της πόλης μας ή του νομού, εν πάση περιπτώσει. Και σε ό,τι αφορά τους μαθητές, θα ανοίξει, ανοίγει ανατακτικά διαστήματα η πλατφόρμα, κατόπιν ενημέρωσής τους βέβαια εννοείται, για την προμήθεια και πάλι self-test για το διαγνωστικό έλεγχο τους πριν προσέλθουν στο σχολείο. Πάμε λίγο και στην τελευταία σας ανακοίνωση, η οποία έτσι δημιούργησε απορίες. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λακωνίας επισημαίνει ότι η διενέργεια των rapid test από τα φαρμακεία οφείλει στη συνείδηση των πολιτών αλλά και των φαρμακοποιών να λειτουργεί έξω από εμπορικά και οικονομικά κίνητρα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό που συμβαίνει νομίζω έχει τις απαρχές του από την απόφαση της πολιτείας να διανέμει αυτό το, να μοιραστεί αυτό το μέσο με διάφορους παρόχους υγείας, χωρίς όμως να το προφυλάξει από την εμπορευματική του έννοια, δεδομένου ότι είμαστε εν μέσω πανδημίας. Τι θέλω να πω? Αυτό αυτή τη στιγμή εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να ήταν εμπορική υπηρεσία, παρά να θεωρείται έστω τουλάχιστον ως αγαθό, γιατί σκοπός του είναι ο έλεγχος της διασποράς του ιού. Συνεπώς, σαν τακτική δεν θα έπρεπε να περνάει συνείδηση και του επαγγελματία υγεία αλλά και του πολίτη ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ψάξω να βρω μια καλύτερη τιμή ή να στηθώ σε ουρές έξω από φαρμακεία, έξω από μικροβιολογικά, έξω από ιατρία για να διενεργηθεί το τεστ με καλύτερη παροχή, εν πάση περιπτώσει. Το ζητούμενο σε αυτή τη φάση είναι να μπορούμε να ελέγξουμε τη διασπορά χρησιμοποιώντας όλες τις βέτσες πρακτικές που έχουμε στα χέρια μας όλη η λειτουργία υγείας, χωρίς να είναι το κίνητρο ή κάποια, πώς να το πω, κάποιο οικονομικό όφελος, εν πάση περιπτώσει, και για τις δύο πλευρές πάντα ισχύει αυτό. Mm-hmm. Συνεπώς, αυτό που θεωρούμε είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτή την υπηρεσία αυτή τη στιγμή, να τη θεωρήσουμε ως αγαθό, γιατί είναι ένα από τα μέσα που η πολιτεία αυτή τη στιγμή επιστρατεύτηκε για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Συνεχίζεται παντός ομαλά η διαδικασία των τεστ, ή έχουμε παρατράγουδα? Τι σας λέει ο κόσμος γενικότερα? Αυτό ακριβώς θέλουμε και από τον κόσμο. Εμείς έχουμε την εικόνα ότι κατά το μέτρο το δυνατό συνεχίζεται αρκετά σταθερά και καλά η διαδικασία αυτή. Αλλά αυτό που καλούμε τον κόσμο είναι ότι αν παρατηρηθεί το οτιδήποτε τουλάχιστον στα μέλη του συλλόγου μας, να απευθυνθούν σε εμάς να μας ενημερώσουν ώστε να πάρουμε και εμείς τα ανάλογα μέτρα. Γιατί σας ξαναλέω, η προστασία της δημόσιας υγείας είναι υποχρέωσή μας. Mm-hmm. Έχουμε ένα μήνυμα ακροατή και θα ήθελα την άποψή σας. Μας λέει ότι υπήρξε περίπτωση φαρμακείου στη Σπάρτη το οποίο διανυκτέρευε αλλά δεν έκανε τεστ και έτσι αναγκάστηκε να πάει στο ξηροκάμπι. Ισχύει αυτό, υφίσταται? Ισχύει, mm-hmm. Ισχύει και αυτό δεν θα ήθελα να ενημερωθεί όλος ο κόσμος, όλοι οι συμπολίτες μας, ότι η διενέργεια rapid test από τα φαρμακεία δεν είναι υποχρεωτική. Mm-hmm. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, καθότι αποτελούμε ναι μεν μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά απ' την άλλη είναι ιδιωτική πρωτοβουλία το κάθε φαρμακείο και είναι δικαίωμα του κάθε φαρμακοποιού να επιλέξει αν θα κάνει ναι ή όχι rapid test. Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος ότι θα ξεμπερδέψουμε σύντομα ή θα κρατήσει? Εάν προχωρήσει ο εμβολιασμός, εάν αποφασίσουν όλοι οι συμπολίτες μας να εμβολιαστούμε, θεωρούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, ενώ το 22, μέχρι το τέλος του 22, θα έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την υπόθεση. Αλλά προϋπόθεση είναι να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό περνάει μέσα από την οδό του εμβολιασμού.
και καμία άλλη οδό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλές γιορτές. Να είστε καλά και βασικά καλές γιορτές σε όλους. Καλημέρα.